σε άλλη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ζητήσει να γίνει καταμέτρηση λόγω κάποιες ανησυχίες που υπήρξε των επιπέδων έκθεσης των πολιτών και των παιδιών στα σχολεία που βρίσκονται κυρίως μέσα στον αστικό ιστό, σε δημοτικά γυμνάσια κτλ. Η υπηρεσία προχώρησε στο να βρει ποια είναι αυτά τα σχολεία στα οποία θα προέχει να γίνουν τέτοιοι έλεγχοι. Έγινε έλεγχος νομίζω σε 21 τέτοια σχολεία, τόσο στοιχείο όσο και στο Βροντάδο. Τους ελέγχους διενέργησε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, της οποίας υπεύθυνοι μετέχουν ο κ. Κουτουνίδης και Σκαμνάκης και υπεύθυνοι ίκτυση Καραπέσος και Κουτουνίδης και κύριοι αυτοί μέρισαν τις συχνότητες. Αυτό που είναι πολύ ευχάριστο, πήραμε πριν από λίγες μέρες την έκθεσή τους. Αυτό που είναι πολύ ευχάριστο είναι ότι σε κανένα από όλα αυτά δεν βρέθηκε να υπάρχουν κάποια στοιχεία ανησυχίας όσον αφορά την υπέρβαση ορίων έκθεσης σε υψίσυχνες συχνότητες. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό και καλό είναι να επαναληφθεί αυτός ο έλεγχος σε κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να επιβεβαιώσουμε, μιας και όλα αυτά τα πράγματα είναι λίγο δυναμικά, επιβεβαιώσουμε ότι δεν αλλάζει σημαντικά